και σε αυτόν έχει καταστρέψει ανθρώπους. Λοιπόν, άκουσε, να τελειώνουμε. Και εσύ και αυτοί θα λογοδοτήσετε τη δικαιοσύνη. Και αυτός με τα πράσινα παπουτσάκια που γράφει κάθε μέρα για τη γυναίκα αυτή και έκανε ολόκληρο λίβερο στην εφημερίδα του, θα ξέρετε ότι με μένα και την κυρία κατηγορουμένη, όταν εγώ την προστατεύω, θα βρείτε τον πελάτη πολύ άσχημα. Κοιτάξτε, θα σώσετε τα σπίτια σας. Τα σπίτια σας, να σώσετε τα ψυχαγωγές και τα σπίτια μας, κύριε Κούγια, είναι καθαρά. Δεν έχουμε σένα πρόβλημα, λοιπόν, τελειωμένα πράγματα. Για να τελειώσουμε, άφησε με να τελειώσω, εάν δεν είσαι μόνη σου εδώ. Ναι, μα μιλάτε όμως δεν είσαι μόνο, ούτε με ενδιαφέρει. Την οποία εργάζομαι και γενναιόδορα. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Ξέρουμε όλοι καλά ότι κάνεις. Έγινε κοινή συνενέση. Ναι, πιάτσε. Και του κυρίου Δασκαλάκη και τη κυρία Πισπυρίγκου να γίνει συνέντευξη. Μπορείτε να την κυρία διακόψει και να σε σεβαστεί. Μα πώς όμως. Έτσι έγινε το ρεπορτάζ. Δεν μπορεί να είναι μόνο δική σας εκπομπή. Ποιο ρεπορτάζ λοιπόν. Παραπλάνησαν τη γυναίκα, τη βάζαν δικηγόρου. Δεν παραπλάνησαν που έδωσε δύο ώρες συνέντευξη. Γιατί την πιέσατε εσείς. Ότι δεν προστατεύσετε. Εσείς. Και τις δίνατε και δικηγόρους. Δεν είστε εκπομπή εσείς. Είσαστε γραφείο ευρέσεως δικηγόρων. Καθόλου κύριε. Εντάξει τώρα εμείς είστε. Άντε. Άντε. Γραφείο ευρέσεως δικηγόρων είσαστε. Είστε και μια άλλη εκπομπή της κυρίας Στεφανίδου. Άντε. Και αν θέλουν δικηγόροι να εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο, με τον Κούγια δεν περνάνε αυτά. Να το ξεκαθαρίσουμε. Η κυρία κατηγορουμένη έχει πλέον υπεράσπιση. Δεν είναι σάκος του μπόξ και θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό. Λοιπόν, το ξαναλέω και πάλι για να τελειώνουμε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη. Έχουμε νομικό και ουσιαστικό οπλοστάσιο και να τελειώνουμε με αυτά τα κανάλια και τις λαϊκές δίκες. Λοιπόν, όσοι οικονομήσαν, οικονομήσαν.